μου έλεγε κάποτε πάλι ο Άγιος Παΐσιος, μες στα δυο μας και του είπε, το ρώτησε το εξής. Γιατί η γέροντα, ήταν τότε μοναγωδιά, ας πούμε, γιατί η γέροντα δεν υπάρχουν τόσες μορφές σήμερα πολλές που υπήρχαν παλιά, ας πούμε, που ήταν ασκητές, με θαύματα και λοιπά και με προοράσεις και με διακρίσεις. Λέει, έλειψε παιδί μου η άσκηση σήμερα, η πραγματική, μου είπε. Παλιότερα, μου είπε, στα μοναστήρια μας απασχολούσε το ποιοι είμαστε και πώς κοινωνούμε. Ποιοι και πώς. Mm-hmm. Τώρα μας απασχολεί πόσοι είμαστε και πόσες φορές κοινωνούμε. Δηλαδή χάσαμε την ποιότητα. Αυτό που λέμε η άσκηση. Λοιπόν, η άσκηση σε εμάς υπάρχει και με την καρδιά μας. Πραγματικά θα μπορούμε και εμείς να αποκτήσουμε δάκρυα, φάντα με την προσευχή και με την κοινωνία με το Θεό και με τη χάρη του. Εμείς είμαστε πολύ αδύναμοι να φτάσουμε σε καταστάσεις. Όταν ο κόσμος προσκυνά τα Άγια Λείψανα, όταν προσκυνά τις θαυματουργές εικόνες, παίρνει δύναμη. Όταν προσκυνούμε τα Ιερά Λείψανα, πραγματικά βλέπουμε μπροστά μας ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν στον αγιασμό. Και παίρνουμε το μήνυμα ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι ανεφάρμοστο. Έτσι. Διότι δεν μπορεί επί παραδείγματι ένας που καθάριζε τα άλογα, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, ήταν στους στάβλους, να είναι ολόσωμος, όπου είμαι πληρικός, να μην αγιαστώ. Έτσι. Α, με διδάσκει εκεί. Γιατί ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος ταπεινώθηκε, παράδειγμα λέω, έσκυψε, λοιπόν προσήφθηκε τον να έρθει και του ναού και αγρυπνούσε και έμεινε άγγελος στη ζωή. Ο Άγιος Δημήτριος, ένας στρατηγός, μυρόβλης. Και μου έλεγε πάλι ο Άγιος Παΐσιος, σας κουράζουμε αυτά, αλλά μου έλεγε πάλι για τον Άγιο Δημήτριο. Ο Άγιος Δημήτριος μου είπε μυρόβλησε, γιατί ούτε λογισμό ακάθαρτο δεν άφησε να περάσει από το νου του. Ούτε λογισμό. Γι' αυτό είναι και μυροβλήτης. Και όπως λέγεται, το μύρο ανέβησε, λέει, από τη λόγχη, από την τρυπημένη πλευρά του. Λοιπόν, αυτό το διάβασα στην εξαριστή. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, έτσι και εδώ, οι Άγιοι, όταν τους προσκύνουμε τα Ιερά Λείψανα, βλέπουμε έναν Άγιο. Έπειτα βλέπουμε πώς ασκήθηκε και αγωνίστηκε ο Άγιος αυτός. Βλέπουμε ότι η χάρη του Θεού μένει. Μένει. Διότι, όπως λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, οι Άγιοι ενσωματώθηκαν με τον Κύριο και έμεινε η χάρη και τα λείψανά τους κράτησαν η χάρη. Οπότε βλέπουμε θαύματα. Όλα θαύματα. Τα μυροβολίζουν τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Δημητρίου.